Η Κατερίνα Πίπερη λοιπόν στο νούμερο 1 κάπου βρίσκεται. Κατερινάκη, καλημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τι γίνεται εκεί? Παιδιά, είναι Παρασκευή σήμερα και θέλω πέρα να σας, τόσο πολύ να σας φτιάξω τη διάθεση, θέλω να σας ανοίξω και την όρεξη. Και με αυτά που θα δείτε, πιστέψτε με, θα σας τρέχουν τα σάλια. Λοιπόν, καταλάβαμε. Έχετε φάει σουβλάκι? Βεβαίως. Έχετε φάει σουβλάκια, κλασικά σουβλάκια, σωστά? Ναι. Σουβλάκι από χειροποίητη πίτα έχετε φάει? Όχι. Είναι ώρα να φάμε. Μα δεν νομίζω ότι ώρα να φάμε. Δηλαδή φτιάχνουν την πίτα εκείνη την ώρα. Ακριβώς, φτιάχνουμε την πίτα εκείνη την ώρα. Έχω δίπλα μου την Αφροδίτη. Να την καλημερίσουμε. Καλημέρα, Αφροδίτη. Καλημέρα, Ελίνα. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, Αφροδίτη. Παρέα από το Καλαμάκι Ζυμαράκι στην Κηφισιά. Ένα χώρο που έχει δημιουργηθεί με πολύ αγάπη. Σήμερα θα σας μιλήσουμε για το σουβλάκι που είναι το εθνικό μας φαγητό. Γενιές και γενιές έχουν μεγαλώσει με αυτό. Σήμερα όμως θα σας δείξουμε την πιο υγιεινή εκδοχή. Εμείς εδώ στο Καλαμάκι Ζυμαράκι και στην Κηφισιά και στο Περιστέρι χρησιμοποιούμε φρέσκια ζύμη. Ζυμώνουμε καθημερινά το ζυμάρι και το ψήνουμε μπροστά στο πελάτη. Έτσι η πίτα μας είναι αφράτη, νόστιμη και υγιεινή χωρίς συντηρητικά, το πιο σημαντικό. Η οποία φαντάζομαι... Να ρωτήσω εγώ κάτι. Ναι. Φαντάζομαι λέω, τρώγεται και σκέτη, δηλαδή εγώ ποτέ πως τις βλέπω. Τρώγεται και σκέτη και τη φτιάχνουμε αν θέλετε και με τυράκι, με φέτα. Εντάξει, πραγματικά στο σώμα είναι πάρα πολύ νόστιμη. Φτιάξε μας. Παρασκευιάτικα τώρα, τι μας έχετε κάνει? Τι μας έχεις κάνει τώρα? Να πούμε ότι με τη χειροποίητη ζύμη μας φτιάχνουμε και το γεμιστό ζυμαράκι. Είναι το φημισμένο μας, είναι κάτι που δεν έχετε ξαναδεί πραγματικά. Γεμίζουμε τη φρέσκια ζύμη. Τώρα θα σας δείξει η Μαριέτα με ποιοτικά κρεατικά και με τυριά, αλλά υπάρχει και η vegetarian επιλογή για σένα, Ελίνα. Ναι, βέβαια, ξέρω ότι δεν τρως κρέας. Τώρα φτιάχνει ένα με γύρο. Πραγματικά θέλω 12 και ένα. Αυτό τώρα θα το ψήσει, θα το προψήσει. Εδώ θα δείτε τα γεμιστά ζυμαράκια και θα κόψουμε ένα ζυμαράκι, να δείτε πώς πλώνει το τυράκι. Και θα έχει λιώσει το τυράκι. Εντάξει, είναι συγκλονιστική η εικόνα. Πόπο! Γι' αυτό εγώ το κοίταγα και ήταν πάρα πολύ. Φέρε. Το είναι το vegetarian. Φέρε. Θέλω 4 τέτοια, άμα γίνεται. Άρα δηλαδή μπορεί να φάω το σουβλάκι με 2 τρόπους. Ή το κλασικό, το τυλιχτό, με την πίτα τη δικιά σας, ή να γίνει σκεπαστό, ας πούμε. Σωστά, κατάλαβα. Να γίνει το σκεπαστό χειροποίητο ζυμαράκι. Ναι, έτσι. Σκεπαστό θέλουμε. Να ετοιμάσουμε και ένα του Γιώργου. Να ετοιμάσουμε ένα του Γιώργου. Τη Έλληνα από ό,τι ξέρω, ο Γιώργος τρώει με διπλό χοιρινό από όλα, χωρίς κρεμμύδι. Σωστά. Γιώργο, μπορείς να πεις τη σύζυγό σου ότι το σουβλάκι μας είναι πολύ διαιτητικό και πολύ νόστιμο. Ωραία. Ό,τι κρέας βάλαμε στην Ελίνα, βάλτε σε μένα διπλό. Οκ. Και πού θα σας βρούμε τώρα? Παιδιά, θέλω να σας πω ότι δεν είναι μόνο αυτά εδώ που βλέπετε. Αν δείτε τι άλλο έχει ετοιμάσει η Αφροδίτη, θα πάθετε σοκ. Για να δούμε. Ελάτε. Έχει ετοιμάσει ένα τραπέζι. Παιδιά, τι να σας πω. Είστε έτοιμοι να δείτε αυτή την εικόνα? Είπα να ζήσουμε κάτι. Κοιτάξτε. Τι ωραίος χώρος! Τι να σας πω! Αχ, κρατήστε το για πέντε! Είναι το πρωινό μου! Που έρχεται Σαββατοκύριακο, Κατερίνα μου, και δεν ξέρω τι θα γίνει. 12 και 5 θα είμαστε εκεί. Άκη σαλατούλες. Μπορούμε να σας τα στείλουμε. Ναι, θέλουμε. Πρέπει οπωσδήποτε, εκτός από το γεμιστό χειροποίητο ζυμαράκι, να δοκιμάσετε το μοσχαρίσιο μπιφτέκι που είναι γεμισμένο με γραβιέρα Κρήτης και από πάνω έχει φρέσκια ντομάτα. Εντάξει. Αυτό μπορεί να το φάει ένα άτομο μόνο του. Ένα καλοφαντάς, ναι, μπορεί να το φάει. Ναι, εντάξει. Ναι. Εντάξει, ό,τι πείτε. Και η σκεπαστή μας είναι πολύ νόστιμη και χορταστική. Εδώ βλέπουμε ένα τύπου κλάψα του με ποιοτικά κρεατικά. Και είναι πολύ σημαντικό να τρώμε έτσι ποιοτικά κρεατικά και να χορταίνουμε. Μην μου πείτε ότι και αυτό το καταφέρετε με ένα άτομο αυτό εδώ. Τι ζωλάρα είναι αυτή! Εντάξει, μιλάμε τώρα για στόμακο. Έτσι, μιλάμε τώρα μπαμπάτσικη, ωραία. Μας τρέχουν λίγο τα σάλια. Συγγνώμη, αυτή την μπριζόλα την παραγγέλνει ένα άτομο και την καταφέρνει. Γιατί το γίνεται τεράστιο. Σουβλάκι, Γιώργο, αυτό θα σας το στείλουμε.
Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Το περιμένω πώς και πώς. Θέλω τώρα. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι έχουμε και δώρα για τους τηλεθέτες, δεν τα έχουμε. Σαφώς θα έχουμε δώρο για τους τηλεθέτες και τις τηλεθεάτριές σας. Να δώσουμε ένα τραπέζι για μια οικογένεια, για 4-5 άτομα. Ένα στο Καλαμάκι Ζυμαράκι στην Κηφισιά και ένα στο άλλο κατάστημά μας, στο Καλαμάκι Ζυμαράκι στο Περιστέρι. Τέλεια. Ακολουθήστε και τη σελίδα μας στο Instagram που είναι Καλαμάκι Ζυμαράκι, κάτω παύλα Κηφισιά και κάτω παύλα Περιστέρι. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά έρχεσαι εκεί και δεν ξέρεις τι να πρωτοπάρεις. Όσοι βλέπουν όλα αυτή τη στιγμή ξέρουν πάρα πολύ καλά πού θα φάνε το Σαββατοκύριακο αυτό. Πολύ καλά. Ελπίζω να σας άρεσε η πάρα πολύ. Με τη φρέσκια ζύμη που πραγματικά επειδή η ρυθμή της ζωής μας είναι πάρα πολύ γρήγορη. Όλοι τρέχουμε με τις δουλειές μας και θέλουμε να φάμε γρήγορο φαγητό. Εμείς είπαμε να φτιάξουμε ένα φαγητό γρήγορο, νόστιμο, υγιεινό και οικονομικό. Βεβαίως. Και ποιοτικό. Ωραίο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, ευχαριστούμε. Θα έρθουμε να σας καλά. Καλημέρα.